Για μας είναι ύψη της προτεραιότητας. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που συμπληρώνουμε σήμερα 3 χρόνια ουσιαστικά, έχει βάλει πολύ υψηλή προτεραιότητα, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα σιδηροδρομικά έργα τα οποία τα έχει ανάγκη ο τόπος μας. Πρώτα απ' όλα, επισκέφθηκα σήμερα το εργοτάξιο και τα γραφεία της Θεσσαλονίκης Ιδωμένης για να δω πώς προχωρούν οι εργασίες από το Τάφχη 1 ως την Ιδωμένη, ως τα δύο σημεία. Είναι ένα έργο 71 χιλιόμετρο περίπου, 70,5, το οποίο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη άνεση, μεγαλύτερη ασφάλεια, ηλεκτροδότηση, σηματοδότηση, ώστε να αυξήσουμε καταρχήν την εμπορευματική μετακίνηση των τρένων και δεύτερον, κάτι πολύ σημαντικό, να βάλουν ουσιαστικά και το μεταφορικό κομμάτι, ώστε αυτό το κομμάτι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά τους βόρειους γειτονές μας και ευρύτερα την Ευρώπη, το ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης, να το αναβαθμίσουμε ώστε να ξεκινήσουν δρομολόγια από την Ιδωμένη, πέρα από τα εμπορευματικά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και μεταφορικό και του μετακινήσεις του κόσμου, ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Το έργο πάει καλά. Σε 36 μήνες, από ό,τι φαίνεται, θα το έχουμε ολοκληρώσει. Ήδη εδώ και 3 μήνες δουλεύουμε. Και τώρα βρίσκομαι στο Γαλλικό για να δω πώς είναι η εξέλιξη των δύο γεφυρών για μια άλλη ουσιαστικά κατεύθυνση και μετακίνηση των τρένων, η οποία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι το κομμάτι που μας ενώνει με τη Φλόρινα.